Νομίζω θα πάρω την πάσα από τον Χρήστο στο τελευταίο ακριβώς που είπε, ότι ακριβώς αυτή η έξοδος από τα μνημόνια δεν είναι απλά ένα σύνθημα, και ειδικά όταν μιλάμε για το χώρο των μεταφορών, είναι ακριβώς εκείνο το προνομιακό πεδίο που αναδεικνύει όλες τις δυνατότητες, τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας, οι οποίες έρχονται όχι από το πολύ μακρινό, αλλά από το άμεσο μέλλον. Το ενδιαφέρον, όπως αναλύθηκε προηγουμένως στο Γενικό Γραμματέα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι παγκόσμιο, από τις ΗΠΑ και την Κίνα μέχρι τη Ρωσία και την Ινδία. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο. Ο στόχος είναι αυτός ακριβώς που αναφέρθηκε προηγουμένως. Να δημιουργηθεί δηλαδή ένας χώρος, ένα πεδίο, στο οποίο η Ελλάδα θα αποτελεί ουσιαστικά το διαμετακομιστικό κέντρο των Βαλκανίων, αλλά και εν γέννη γενικότερα της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Άρα νομίζω στην κατεύθυνση αυτή, αυτό δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις προκειμένου να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Βεβαίως, αυτό θα πρέπει να γίνει με όρους κοινωνικής ανταποδοτικότητας, θέσεις εργασίας, προστιθέμενη αξία επιπλέον και όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρθηκαν προηγουμένως. Καταρχήν, η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, γιατί η ομιλία η δική μου θα επικεντρωθεί κυρίως λόγω αρμοδιότητας στον χώρο των θαλασσίων μεταφορών, έχει ακριβώς ως στόχο την παροχή μιας συνεκτικότερης προσέγγισης των θαλασσίων υποθέσεων μέσω της ενίσχυσης του συντονισμού μεταξύ διάφορων τομέων πολιτικής. Η πολιτική αυτή επικεντρώνεται σε ζητήματα που δεν εμπίπτουν στην πολιτική ενός μόνο τομέα, αλλά σε ζητήματα που απαιτούν το συντονισμό διαφορετικών τομέων και φορέων. Μια από τις διατομεακές πολιτικές είναι βεβαίως και η γαλάζια ανάπτυξη, στην οποία περιλαμβάνονται και οι μεταφορές, οι οποίες βεβαίως στη σήμερα ημέρα είναι διεθνείς. Το όραμα για ένα ανταγωνιστικό και βιώσιμο σύστημα μεταφορών, όπου οι μεταφορές έχουν θεμελιώδη σημασία για την οικονομία και την κοινωνία, πρέπει να είναι βιώσιμες εν ώψη των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Η παγκοσμιοποίηση και η αύξηση του διεθνούς εμπορίου σε όγκο και προορισμούς συνοδεύτηκε βεβαίως από ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και πολυάριθμες καινοτομίες, οι οποίες βρήκαν εφαρμογή στον χώρο των μεταφορών, μεταβάλλοντας ταυτόχρονα και τον τρόπο διεξαγωγής τους. Οι εξελίξεις αυτές επέφεραν δομικές αλλαγές, τόσο στη διάρθρωση όσο και στην ολοκλήρωση των εφοδιαστικών αλυσίδων. Την ίδια στιγμή διαμόρφωσαν ένα δυναμικό και ευμετάβλητο περιβάλλον λειτουργίας. Στη σημερινή διαδικασία παγκοσμιοποιημένης παραγωγής, είναι προφανές ότι τα προϊόντα, εμπορεύματα, πρέπει να μεταφερθούν από τον τρόπο παραγωγής στον τόπο της τελικής κατανάλωσης, είτε ως τελικά είτε ως ενδιάμεσα προϊόντα. Οι δε λιμένες από κέντρα συμφόρησης μεταξελίχθηκαν σε κεντρικούς κόμβους της αλυσίδας μεταφορών και του διεθνούς εμπορίου. Και σε αυτό το πλαίσιο κλήθηκαν να αναζητήσουν τις απαραίτητες θεσμικές προσαρμογές, να αναπτύξουν δηλαδή νέους ρόλους και υπηρεσίες, προκειμένου να ανταποκριθούν στη νέα πραγματικότητα. Ο ρόλος λοιπόν της ναυτιλίας και των θαλασσίων μεταφορών αναδεικνύεται ως μια απόλυτη αναγκαιότητα για το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον και τις μεταφορές, και η σημασία των συνδυασμένων μεταφορών είναι καθοριστική για την αποτελεσματική διακίνηση των εμπορευμάτων. Στόχος των συνδυασμένων μεταφορών αποτελεί η συνεργασία των υποδομών και των συστημάτων, καθώς και η διευκόλυνση των διαδικασιών για καλύτερες, ταχύτερες, αποτελεσματικότερες αλλά και βιώσιμες μεταφορές. Ειδικότερα, ο σχεδιασμός του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, που συνδέει τα χερσαία, τα θαλάσσια και τα εναέρια δίκτυα σε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο πολυτροπικών μεταφορών για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της διακίνησης προσώπων και εμπορευμάτων μεταξύ περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οι θαλάσσιοι δρόμοι εξυπηρετούν το στόχο αυτό. Περαιτέρω, η Μεσόγειος τείνει να γίνει ο νέος δρόμος του μεταξιού, οδός μεταφοράς δηλαδή από Ανατολή προς Δύση, αφού διακινούνται 819 εκατομμύρια τόνοι εμπορευμάτων μέσω της διόρυγας Σουέζ. Παρατηρήθηκε, σημειώνω εδώ, αύξηση 434% της διακίνησης κοντέινερ μεταξύ το 1995 και 2016. Υπάρχουν 17 λιμένες με διακίνηση μεγαλύτερη του 1 εκατομμυρίου TEUs. 597 εκατομμύρια τόνοι διακινούνται με μέσα ναυτιλίας μικρών αποστάσεων, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική ναυτιλία και οικονομία. Επομένως, για την υποστήριξη των διαδικασιών αυτών χρειάζονται λιμενικές υποδομές, ικανές να εξυπηρετήσουν τα καταπλέοντα πλοία, καθώς και επαρκείς αναδομές στη χερσαία ζώνη λιμένων, για παράδειγμα φορτωτός εξοπλισμός, αποθηκευτικοί χώροι, διασύνδεση με άλλα μεταφορικά δίκτυα, ιδιαίτερα το σιδηροδρομικό και το οδικό δίκτυο, αλλά και επαρκή διοικητικό μηχανισμό για την παροχή υψηλού επίπεδου υπηρεσιών. Σε σχέση με τη διαχείριση των δύο μεγαλύτερων ελληνικών λιμένων, δηλαδή του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, αυτή είναι βεβαίως στα χέρια ιδιωτών επενδυτών, με εξαιρετικές όμως προοπτικές ανάπτυξης. Ωστόσο, ο εξχρονισμός και η επέκταση του σιδηροδρομικού και του οδικού δικτύου και η δημιουργία περισσότερων ελεύθερων ζωνών είναι στις άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη διασύνδεση των λιμένων με υπηρεσίες logistics. Επίσης,
Η αξιοποίηση των υπάρχοντων οργανισμών λιμένων με την παραχώρηση συγκεκριμένων λιμενικών δραστηριοτήτων σε δυνητικούς επενδυτές μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι δυνατόν να συμβάλλουν στην αναβάθμισή τους. Οι μεταφορές λοιπόν έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα και απαιτείται ισχυρή διεθνή συνεργασία καθώς και αλληλοσυμπληρούμενη δράση μεταξύ των logistics και των λιμένων που καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική. Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα μιας δημιουργικής και παραγωγικής Ελλάδας, που έχει αναδείξει τη χώρα μας σε παγκόσμιο πρωτοπόρο του συγκεκριμένου κλάδου. Τα ελληνικά λιμάνια και ποντοπόρος ναυτιλία μπορούν να αξιοποιηθούν ως μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας μας. Η ποιότητα, η προσβασιμότητα και η αξιοπιστία των υπηρεσιών μεταφορών επιτρέπουν την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και δημιουργούν σημαντικές άμεσες, έμεσες και απαγόμενες πολλαπλασιαστικές ωφέλειες για τις εθνικές οικονομίες. Γι' αυτό και είναι προς το συμφέρον όλων να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που η γεωστρατηγική θέση της χώρας έχει να προσφέρει. Φίλες και φίλοι, ως γραμματέας του Υπουργείου και ως πρόεδρος του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στα ζητήματα της ακτοπλοΐας, καθώς και της σύνδεσης του δικτύου, αφού έχουμε αφογκραστεί κατά την πορεία των χρόνων όλες τις ανάγκες των εμπλεκόμενων φορέων. Είναι πράγματι αξιοθαύμαστο το πόσο τα ελληνικά νησιά απετέλεσαν τόπους ανάπτυξης μοναδικών πολιτισμών, με ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, σε ένα ιδιαίτερα φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Ο ελληνικός νησιωτικός χώρος, με τον πολυνησιακό χαρακτήρα του και την άριστη ποιότητα των ακτών του, διακρίνεται για τη μοναδικότητά του και αποτελεί πολύτιμο φυσικό κεφάλαιο που προσελκύει πλήθος τουριστών κάθε χρόνο. Ωστόσο, η εποχικότητα της ζήτησης, σε συνδυασμό με την υψηλή συγκέντρωση ανθρώπινης δραστηριότητας εποχιακά, αλλά και τις αυξημένες απαιτήσεις σε εξοπλισμό και υποδομές, μαρτυρούν ότι προκύπτουν προβλήματα που άπτονται ιδιαίτερα των φυσικών και γεωγραφικών χαρακτηριστικών των ελληνικών νησιών. Τα νησιά χρήζουν μιας ιδιαίτερης διαχείρισης, εναρμονισμένης με τη φέρουσα ικανότητά τους. Επομένως, η αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση της θαλάσσιας επιβατικής μεταφοράς από και προς τα νησιά απαιτεί τη διαμόρφωση μιας κοινής, προσαρμοσμένης πολιτικής με ισορροπία ανάμεσα σε όλους τους άξονες, δηλαδή κοινωνία, επιχειρήσεις, οικονομία και περιβάλλον. Στόχος μας είναι η εξασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, παράλληλα με την ανάπτυξη της ακτοπλοΐας, όπου επιτυγχάνεται με την άρση της απομόνωσης και διασφαλίζεται κατά τον τρόπο αυτό η απρόσκοπτη μεταφορά των επιβατών. Το τεράστιο μεταφορικό έργο που επιτελείται σε καθημερινή βάση από ένα πλήθος τακτικών δρομολογίων αποδεικνύει ακριβώς τη σημασία της ακτοπλοΐας για τις νησιωτικές κοινωνίες. Παρά τη δυσχερή οικονομική θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, την έλλειψη χρηματοδότησης και την ολοένα και πιο έντονη εποχικότητα, η πολιτεία παρόλα αυτά με πολλές δυσκολίες καταφέρνει να διασφαλίζει τον κοινωνικό χαρακτήρα της θαλάσσιας κοινωνίας αλλά και την εδαφική συνέχεια της χώρας. Αξιοσημείωτο είναι ότι με τον νόμο 4551 του 2018, το περίφημο μεταφορικό ισοδύναμο, καθιερώνεται αυτός ο μηχανισμός ως μέτρο εξίσωσης του κόστους μεταφοράς, που αντιστοιχεί σε επιβάτες και εμπορεύματα με μέσα θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς, με το κόστος που θα ίσχυε ακριβώς στα μέσα χερσαίας μαζικής μεταφοράς για την ίδια απόσταση. Το αντιστάθμισμα του νησιωτικού κόστους δικαιούνται μεταξύ άλλων οι μόνιμοι κάτοικοι και οι μόνιμα απασχολούμενοι, όπως είναι εκπαιδευτικοί, γιατροί, καθώς βεβαίως και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Σε πρώτη φάση, το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή πιλωτικά από τον Ιούλιο του 2018 ήδη σε 49 νησιά. Η πιλωτική εφαρμογή λύγει τέλος του 2018 και από 1η-1η 2019 το μέτρο τίθεται σε πλήρη εφαρμογή για όλα τα νησιά της επικράτειας, εκτός από την Κρήτη, την Εύβοια, τη Λευκάδα και τη Σαλαμίνα. Η θέσπιση επίσης, και κλείνω με το μεταφορικό ισοδύναμο του θεσμού των προγραμματικών συμβάσεων στις επιδοτούμενες γραμμές, έχει οδηγήσει στη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, οι περίφημες άγονες γραμμές, με δήμους ή κοινότητες, που αποτελούν νησιά με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων. Η αύξηση των πιστώσεων, ο εξορθολογισμός των επιδοτούμενων γραμμών εν μέσω κρίσης, συνετέλεσε ακριβώς την αύξηση των υποπροκήρυξης δρομολογιακών γραμμών και των προσεκίσεων σε νησιά των άγωνων γραμμών, προς όφελος και πάλι των νησιωτών. Το σύνολο των παρεμβάσεων είχε αποτέλεσμα με το χρόνο την αύξηση του αριθμού των δρομολογημένων πλοίων, με αντίστοιχη περαιτέρω αφενός δημιουργία νέων γραμμών και συνδέσεων, αφετέρου επαναλειτουργία γραμμών που είχαν σταματήσει. Με αυτόν τον τρόπο, αυξήθηκε η συχνότητα προσέγγισης των πλοίων στα λιμάνια προς όφελος της επιβατικής και συνάμα της τουριστικής κίνησης. Η υπάρχουσα ακτοπολική εξυπηρέτηση κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη αφενός το συνεχώς αυξανόμενο αριθμό πλοίων που δραστηριοποιούνται στην ακτοπλοεία και αφετέρου τις νέες συνδέσεις και τις νέες γραμμές του δικτύου. Παρ' όλα αυτά, δεν μείναμε εκεί. Η αναδιάρθρωση του θεσμικού πλαισίου της ακτοπλοείας επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου,
αφενός με τη θέσπιση μη γραφειοκρατικών και πιο ευέλικτων κανόνων εισόδου, εξόδου και λειτουργίας των πλοίων στο ακτοπλοϊκό δίκτυο, αλλά και την αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών του δικτύου. Ήδη αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο βρίσκεται ομάδα εργασίας, η οποία επεξεργάζεται τον νέο δρομολογιακό νόμο για την ακτοπλοεία. Στο νέο νόμο 4546 του 2018 για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, προβλέπεται ρητά ότι στόχος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και η χωρική συνοχή μεταξύ θαλάσσιου και του παράκτιου χώρου. Ειδικότερα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και ο τομέας των θαλασσίων οδών, οι κυκλοφοριακές ροές και οι λιμενικές εγκαταστάσεις κάθε είδους. Επομένως, απαιτείται μια ολοκληρωμένη βιώσιμη νησιωτική πολιτική, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στις παραθαλάσσιες ζώνες, ιδίως κατά τη διάρκεια των τουριστικών περιόδων αιχμής. Είναι προφανές ότι ο θαλάσσιος τουρισμός είναι ο βασικός άξονας της γενικότερης τουριστικής πολιτικής, ο οποίος μέσω της παροχής υψηλού επίπεδου θαλασσίων υπηρεσιών και σε συνδυασμό με τις πλούσιες φυσικές ομορφιές της χώρας μας, αλλά και την πολιτιστική της κληρονομιά, στοχεύει στο να αποτελέσει η Ελλάδα όχι μόνο ένα δημοφιλή, αλλά και ένα προτινόμενο προορισμό εκατομμυρίων τουριστών. Για την επίτευξη της βιώσιμης κινητικότητας, απαιτούνται τεχνολογική ανάπτυξη και προηγμένες ιδέες, οι οποίες να μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα των θαλάσσιων επιβατικών μεταφορών και όχι μόνο. Αναμφίβολα, επίσης, η ανάπτυξη της ναυτιλίας κοντινών αποστάσεων, short sea shipping, είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον και συμβάλλει στη βιώσιμη κινητικότητα αλλά και στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων. Η χρήση περαιτέρω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα πλοία της ακτοπλοείας με ηλιακή, αιωλική, υδροηλεκτρική ενέργεια και βιοενέργεια μειώνει άμεσα την κατανάλωση των δρογοναθράκων, αλλά βεβαίως και με την ηλεκτρική ενέργεια έχει ένα πολύ μικρότερο κόστος και ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη σύμφωνα και με τις επιταγές του νόμου αλλά και του συντάγματος. Στόχος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι η αποτελεσματική εφαρμογή ενός ακτοπλοϊκού μοντέλου, το οποίο θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των νησιωτών, αλλά και στην καταπολέμηση της ανεργίας, χωρίς να περιορίζεται η ανταγωνιστικότητα της χώρας. Εργαλεία στην υλοποίηση της ανωτέρω πολιτικής πέραν της ανάπτυξης ενός σύγχρονου δικτύου, ανταποκρινόμενο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και παρά τη δύσκολη οικονομική και διεθνή συγκυρία, τόσο στην ανάγκη εδαφικής συνοχής της χώρας όσο και στις απαιτήσεις της τουριστικής κίνησης, είναι και η ανάπτυξη βεβαίως της κρουαζιέρας αλλά και του επαγγελματικού γιότινγκ. Ειδικότερα για την κρουαζιέρα, που αποτελεί ένα βασικό πυλώνα του ελληνικού τουρισμού με ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις, αξίζει να αναφερθούν οι θετικές αλλαγές του νόμου 4256 του 2014 για την κατάργηση της κυκλικότητας, την απόφαση για τη σύσταση της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Κρουαζιέρας, τις διευκολύνσεις για τις βίζες σε επιβάτες τρίτων χωρών, όπως της Ρωσίας και της Τουρκίας, και φυσικά τον νόμο που οδεύει προς τη Βουλή για την περαιτέρω αξιοποίηση των 10 λιμανιών του ΤΑΙΠΕΔ. Κομβικό σημείο του νέου νόμου είναι η παραχώρηση επιμέρους δραστηριοτήτων σε κάθε λιμάνι. Με τον τρόπο αυτό, στα λιμάνια που προσφέρονται για κρουαζιέρα θα μπορούν να γίνονται στοχευμένες και εξειδικευμένες επενδύσεις από επενδυτές που έχουν εμπειρία και τεχνογνωσία με βελτίωση των λιμενικών υποδομών και αναδομών για την υποδοχή των κρουαζιεροπλοίων και των επιβατών τους. Η Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Κρουαζιέρας περαιτέρω εξετάζει πολιτικές διευκόλυνσης, προωθεί το home porting, εξετάζει εμπορικά θέματα και πολιτικές προώθησης και προβολής. Έχει ήδη καταγράψει τα αιτήματα των φορέων της κρουαζιέρας, έχει ιεραρχήσει και προγραμματίσει τα αναγκαία έργα σε κάθε λιμάνι. Επιπλέον, το Υπουργείο εξετάζει και άλλα θέματα, όπως ο εφοδιασμός των κρουαζιεροπλοίων με απαλλαγή από τον ΦΠΑ, όταν η κατανάλωση των αγαθών γίνεται σε χώρο του κρουαζιεροπλοίου, καθώς και ο εφοδιασμός των κρουαζιεροπλοίων με τοπικά προϊόντα, ώστε αυτά να αναδεικνύονται σε ξένες αγορές και να ενισχύονται και άλλοι τομείς της ελληνικής οικονομίας, όπως η αγροτική παραγωγή, η εφοδιαστική αλυσίδα, οι μεταφορές κλπ. Η Ελλάδα, αναμφισβήτητα, έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα όχι μόνο στον τομέα της κρουαζιέρας, αλλά και στις θαλάσσιες μεταφορές εν γέννη, λόγω του ιδιαίτερου φυσικού της σκάλους, όπως είπα και προηγουμένως, αλλά και λόγω ακριβώς της γεωστρατηγικής της θέσης. Είναι σαφές, συνεπώς, ότι η προοπτική και οι ευκαιρίες για ανάπτυξη είναι εξαιρετικά ευίωνες. Με αυτό το όραμα και το στόχο, έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020. Το έργο αναβάθμιση και εξυγχρονισμό λειτουργιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνει το υποέργο με μελέτη αναμόρφωση του συστήματος ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και στοχεύει στην καταγραφή των υφιστάμενων με παράλληλο σχεδιασμό εναλλακτικών επιδοτούμενων και μη δρομολογίων ακτοπλοείας για την περίοδο 2018-2020, στη συγκριτική ανάλυση εθνικών ακτοπλοϊκών δικτύων και ανάδειξη βέλτιστων διεθνώς πρακτικών για την αξιολόγηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και τον εξυγχρονισμό του, αλλά βεβαίως και για τη σύνδεση της εθνικής ακτοπλοείας με ένα διεθνές σύστημα συνδυασμένων μεταφορών.
Τα παραδοτέα της μελέτης πρόκειται να αξιοποιηθούν από το Υπουργείο στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό για την υποστήριξη και προαγωγή του συστήματος τακτοπλοείας με απότερο στόχο την υποβοήθηση της ανάπτυξης στην ισιωτική χώρα. Επίσης, στο πλαίσιο της ενιαίας δράσης κρατικών ενισχύσεων με τίτλο Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ, στο ανωτέρω επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση το έργο Optinet, καινοτόμο εργαλείο βελτιστοποίησης τακτοπλοϊκών δικτύων, που στοχεύει στην ανάπτυξη καταλλήλου ειδικού λογισμικού, το οποίο χρησιμοποιώντας μαθηματικά μοντέλα, πολυκριτηριακή ανάλυση και διαχείριση δεδομένων, θα επιτρέπει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και τη βέλτιστη διαχείριση του δικτύου των άγωνων γραμμών, αλλά και των πόρων που χρησιμοποιούνται για τις επιδοτήσεις. Στο εν λόγω έργο, το Υπουργείο συμμετέχει ως εταίρος σε κοινό σχήμα με την εταιρεία Σάρωσάι και στο Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών της Σχολής Ναυπηγών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Επίσης, στο στρατηγικό πλαίσιο επενδύσεων μεταφορών, έχει αποτυπωθεί μια οριζόντια δράση που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμών που είναι απαραίτητη στους φορείς διαχείρισης λιμένων για την εφαρμογή του κώδικα ασφαλούς διαχείρισης, δηλαδή τη διεθνής και ενωσιακή υποχρέωση της χώρας. Και βέβαια, δεν μπορούμε να παραλείψουμε το ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού. Όταν μιλάμε βεβαίως για θαλάσσιες μεταφορές, η ενίσχυση των ναυτικών σχολών με το καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για την διαμόρφωση μιας αξιόπιστης ναυτικής εκπαίδευσης, παράλληλα με την ύπαρξη των καλύτερων δυνατών υποδομών, αλλά και τη συνεχή αναβάθμιση του εξοπλισμού για την όσο δυνατόν πιο αξιόπιστη και σύμφωνη με τις τεχνολογικές εξελίξεις κατάρτιση των σπουδαστών μας. Το Υπουργείο βρίσκεται πάντα σε γρήγορση, ώστε παρά τη δημοσιονομική κρίση να εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα κονδύλια και να αξιοποιήσει όλες τις επιδομές. Τις υποδομές για την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης, αλλά και εδώ, κάνοντας μια παρένθεση, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στην νεοσύσταση σχολή της Καλύμνου, η οποία εγκαινιάστηκε πριν από λίγες μέρες από τους αρμόδιους υπουργούς και τον Πρωθυπουργό. Κυρίες και κύριοι, η λιμενική και νησιωτική πολιτική, σε συνδυασμό με τις πολιτικές για το θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό, αλλά και τη γαλάζια ανάπτυξη, επιδρούν καθοριστικά στην ευημερία αλλά και την ασφάλεια. Μπορούν να συμβάλλουν τόσο στη βιώσιμη και αποκεντρωμένη οικονομική ανάπτυξη, την προσέλκυση επενδύσεων, τη δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας, αλλά βεβαίως και την εμπέδωση της κυριαρχίας και ασφάλειας, την ενίσχυση της οικονομικής και πολιτικής εξωστρέφειας, αλλά και της γεωπολιτικής σημασίας της χώρας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.